Λεμπέσπα Χρύσα, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής. Ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης ποιος είναι ακριβώς? Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, 11 Νοέμβρη, λίγες μέρες μόνο πριν τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με δύο σκοπούς. Πρώτον, να θέσει ο κάθε σύλλογος, ο κάθε φοιτητής, τα συγκεκριμένα αιτήματα για τις ανάγκες του τάφου στη σχολή του, αλλά και να δώσουμε το σύγχρονο μήνυμα του Πολυτεχνείου μέσα των αγώνων μας για τις ανάγκες που έχουμε τώρα μπροστά μας. Δηλαδή, βρισκόμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι ο νόμος Κυραμέτρου Χρυσοχοίδη δεν θα εφαρμοστεί, ότι θα δοθεί τώρα όλη η αναγκαία χρηματοδότηση για τις ανάγκες των ιδρυμάτων, ειδικά για μέτρα προστασίας της υγείας, την ίδια στιγμή που εκτοξεύονται τα κρούσματα και η κυβέρνηση δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα, δεν παίρνει μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν παίρνει μέτρα για κλιμάκια του ΕΟΔΗ μέσα στις σχολές μας. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας και πώς αυτό εκφράζεται και στο κάθε πανεπιστήμιο, αν θέλετε. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι το τριήμερο 15, 16 και 17 θα βρισκόμαστε μέσα στο Πολυτεχνείο, θα τιμάμε το σύγχρονο αντιπεριαλιστικό μήνυμα και 17 Νοέμβρη οι φοιτητικοί σύλλογοι, ακριβώς από όπου ξεκινάμε σήμερα, στις 4.30 θα είμαστε με τα σωματεία για να πραγματοποιήσουμε μια μεγαλειώδη αντιπεριαλιστική πορεία μέχρι την Αμερικάνικη Δημοκρατία.